Και πάμε στον Κώστα Κουντούλα για μια ακόμη φορά. Κοντά μας είναι και ο Μανώλης Ροβίθης για λογαριασμό της ΑΕΛ. Προσπαθήσατε, φνηδιάσατε την αναγέννηση της Καρδίτσας με τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τι συνέβη όμως μετά και δεν κρατήσατε τη συγκέντρωσή σας? Εντάξει, ένα κακό αποτέλεσμα για μας σήμερα. Παρόλο που δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας και κάναμε μόνο ένα γκολ. Και σαν αποτέλεσμα αυτού, να δεχτούμε ένα γκολ και να φύγουμε από εδώ με ένα βαθμό. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Μετά την ήττα από την Κέρκυρα έρχεται και η ισοπαλία να αναγέννηση. Μοιάζει λίγο με κρίση αυτό το αποτέλεσμα? Δεν θα έλεγα κρίση, γιατί εντάξει, στον αγωνιστικό χώρο σήμερα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εμείς, όπως είπα και πριν, βγάλαμε ευκαιρίες και στο πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Τώρα εντάξει, είναι στο ποδόσφαιρο αυτό να μπουν ή όχι.